Εμείς, αλλά και η Συσπήρωση, που είναι το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΚΚΕ πανελλαδικά ενιαία σε όλους τους Δήμους και τις περιφέρειες. Εμείς λέμε ότι μπορεί να δώσουν οι εργαζόμενοι και στη Θεσσαλονίκη και ο λαός δύναμη περισσότερη στη Λαϊκή Συσπήρωση, στους κομμουνιστές και άλλους αγωνιστές που θα βρίσκονται στο ψηφοδέλτιο, έτσι ώστε να εκλεγούν περισσότεροι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι και στους Δήμους Θεσσαλονίκης και στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι πραγματικοί αγωνιστές, οι οποίοι την επόμενη μέρα θα αμφισβητήσουν την κυρίαρχη λογική και πολιτική που έχουν ακολουθήσει όλες οι προηγούμενες δημοτικές αρχές και η περιφερειακή αρχή, δηλαδή τη λογική της ανταποδοτικότητας, τη λογική της εμπορευματοποίησης υπηρεσιών στο Δήμο. Θα διεκδικήσουμε, διεκδικώντας περισσότερα κονδύλια, πραγματικά μαζί με το λαό, περισσότερα κονδύλια και, για τις ανάγκες, για τις πραγματικές ανάγκες της πόλης, διεκδικώντας δηλαδή περισσότερα κονδύλια για την παιδεία, για πραγματικά δημόσια δωρεάν παιδεία και υγεία στην πόλη μας, για τη σχολική στέγη, αλλά και για άλλα έργα, τα οποία πρασίνου, ελεύθερων χώρων, που υπάρχουν πάρα πολλοί εγκαταλειμμένοι στην πόλη μας, στη μοίρα τους, και η εύκολη λύση είναι να γίνονται, για παράδειγμα, προσωρινά πάρκινγκ, ας πούμε, ή άλλες λύσεις που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, ή να είναι απλά παρατημένοι. Ενώ ο λαός έχει ανάγκη σε αυτή την πόλη από ελεύθερο χώρο, από πράσινο, από πάρκα, τα οποία καθυστερούν τέλος πάντων και δεν γίνονται. Φυσικά και από τα άλλα που είπαμε. Και επίσης πιστεύουμε ότι ο Δήμος έχει ένα εργατικό δυναμικό, το οποίο είναι σημαντικό. Και εμείς όμως, το οποίο όμως δεν αξιοποιείται κατάλληλα. Δεν του παρέχονται μέσα ατομικής προστασίας, για παράδειγμα, στην καθαριότητα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το δυναμικό, φυσικά με διεκδίκηση πολύ περισσότερων προσλήψεων από το κεντρικό κράτος και λοιπά, στους τομείς ειδικά που χρειάζεται στο Δήμο, πιστεύουμε ότι με αυτό το δυναμικό μπορούμε να χτίσουμε σημαντικά έργα ανάπλασης στην πόλη μας και λοιπά, και όχι με την εύκολη λύση, δαπανηρή βέβαια για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, των εργολάβων, της εργαλειοποίησης κάθε έργου, έστω και ένα πάρκου που δεν μπορεί, υποτίθεται, οι εργαζόμενοι του Δήμου, ο ίδιος ο Δήμος, να το αναλάβει, και το δίνει σε εργολάβους με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Αυτό ακριβώς, και μια που λέτε για αναφέρεστε στους εργολάβους, την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, είχαμε αναφερθεί, γιατί το είχατε πει και στην παρουσίασή σας, όταν η Λαϊκή Συσπήρωση αποφάσισε να διεκδικήσει με εσάς την Δημαρχία της Θεσσαλονίκης. Είχατε αναφερθεί στο πράσινο. Βεβαίως από τότε μέχρι τώρα έχει μεσολαβήσει μια δενδροκτονία τελικά στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή, ούτως ή άλλως, η Τσιμισκή είναι ένα εργοτάξιο σε ό,τι αφορά τα δέντρα, και προωθούμε να τα ξαναφτιάξουμε. Κόπηκαν πάρα πολλά δέντρα. Ποια είναι η θέση της Λαϊκής Συσπήρωσης για αυτό το οποίο έχει συμβεί στην πόλη? Κοιτάξτε, το θέμα είναι, καταρχήν, σε σχέση με το πράσινο και όλα αυτά. Καταρχήν, το ζήτημα είναι αυτό που είπα και λίγο πριν. Το ζήτημα είναι ότι η υπηρεσία πρασίνου είναι αποξηλωμένη από εργαζόμενους και ειδικά εργάτες. Είναι ελάχιστη δηλαδή, αυτά και από την εικόνα που έχουμε από τους ίδιους εργαζόμενους στο πράσινο και την υπηρεσία. Δηλαδή μιλάμε για μετριούνται στα χέρια, στα δάχτυλα των δύο χεριών. Μιλάμε για λίγους δεκάδες εργάτες, οι οποίοι το μόνο που κάνουν αυτή τη στιγμή είναι κάποιες εργασίες σε λουλούδια και λοιπά. Παρτέρια, ναι. Παρτέρια. Λοιπόν, δεν μπορούν να ασχοληθούν δηλαδή με το πράσινο και είναι αδύνατον, και δεν υπάρχει και μια διεκδίκηση και ένα πρόγραμμα, τέλος πάντων, και από τη Δημοτική Αρχή και από άλλες παρατάξεις διεκδίκησης προσλήψεων σε αυτό το τομέα που είναι έσχος. Με αυτή την έννοια ψάχνουν κάθε φορά οι Δημοτικές Αρχές προγράμματα με τα οποία θα δώσουν κάποιες εργασίες, τέλος πάντων αναγκαστικά, θα δώσουν για να γίνει κάτι, όπως ακόμα και το κλάδεμα, ας πούμε, που είναι αναγκαίο προφανώς και λοιπά των δέντρων, θα γίνει μέσω εργολάβων. Από τη στιγμή που μπαίνει στο παιχνίδι εργολάβος, εμείς αυτό που λέμε, μπορεί και στη συγκεκριμένη περίπτωση με τις κοπές δέντρων, ο εργολάβος και η εταιρεία η ιδιωτική, αυτό που κυρίως θα εξασφαλίσει είναι το κέρδος της. Είναι το κέρδος της. Και από τη στιγμή που θα εξασφαλίσει το κέρδος, μπορεί να υπάρχουν και, να το πω έτσι, τέλος πάντων, και υπερβολές, ίσως και τέτοια σε δέντρα, γιατί εντάξει, πραγματικά υπάρχει, κάπου μπορεί να υπάρχει ανάγκη ένα άρρωστο δέντρο, ένα επικίνδυνο δέντρο, επικίνδυνα δέντρα, άρρωστα δέντρα να κοπούν, ας πούμε, και λοιπά, και να αντικατασταθούν.
Το ζήτημα όμως είναι, επειδή βλέπουμε ότι αντικαθίστανται από δέντρα, εντάξει, πολύ μικρότερα προφανώς, και μια τέτοια μαζική, ακριβώς γιατί όταν βρίσκουν χρηματοδότηση, τότε μαζικά γίνεται, η, τέλος πάντων, ίσως και κάποιες αναγκαίες κοπές. Φαίνεται στην πόλη, ας πούμε, πόσο, τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή τραγικό είναι αυτό το πράγμα. Και ακριβώς γιατί δεν υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια ένα σχέδιο, έτσι ώστε να αντικατασταθούν κάποια δέντρα με άλλα, τα οποία μπορεί να υπάρχει όμως ένα πλαίσιο χρονικό, τα οποία θα μεγαλώσουν γρήγορα, θα αντικαταστήσουν πραγματικά. Γιατί τώρα βλέπουμε να μπαίνουν κάποια δέντρα τα οποία είναι πολύ μικρά, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν αυτό που λέμε το πράσινο στην πόλη, το οποίο χάνεται. Βεβαίως, να πούμε ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει και ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα το οποίο αντιμετωπίζει η πόλη μας, ειδικά ο κεντρικός Δήμος Θεσσαλονίκης, που έχει μείνει χωρίς κέντρο, χωρίς κάποια μέα. Έτσι, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο ανέκυψε τις τελευταίες μέρες, γιατί η κυρία Πατουλίδου ως αντιπεριφερειάρχης αναγκάστηκε να το κλείσει γιατί δεν τηρούσε τους κανόνες ασφαλείας. Ακριβώς, και δεν είναι το μόνο, ξέρετε, το μόνο αντίστοιχο, τέλος πάντων, από άποψη τέτοιας δομής, γιατί υπάρχουν και δεκάδες νηπιαγωγεία, βρυφονηπιακοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί, οι οποίοι, αν δεν αλλάξει κάτι, και αυτοί είτε έχουν κλείσει ήδη, ακριβώς γιατί δεν πληρούν τα κριτήρια, ακριβώς γιατί είναι σε ισόγεια διαμερίσματα, σε ισόγεια καταστήματα, χωρίς αυλές, χωρίς τέτοιο. Και το ποτήρι μάλλον ξεχύλισε με το συγκεκριμένο ΚΔΑΠ, το οποίο πραγματικά ήταν σε ένα άθλιο κτίριο, και το οποίο όμως δείχνει τις προτεραιότητες που έχει μια δημοτική αρχή. Γιατί αυτό το πρόβλημα δεν προέκυψε τώρα, είναι χρόνια, το γνώριζαν και η Δημοτική Αρχή και όχι μόνο στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που είδαμε ήρθε και η Διευθύντρια εκεί πέρα από το ΚΔΑΠ προϊσταμένη για να παρουσιάσει το πρόβλημα, αλλά είναι γνωστό από πολύ νωρίτερα και δεν φρόντισε να λύσει το πρόβλημα, να βρεθεί κάποιος άλλος χώρος έγκαιρα, έτσι ώστε να μην φτάσει σε αυτό το σημείο, ξέραν ότι με βάση τους νόμους δεν μπορεί να λειτουργήσει σε ένα τέτοιο κτίριο, ας πούμε, σε μια τέτοια δομή. Και αυτό ισχύει για πάρα πολλά. Και αντί να ενώ έχει, για παράδειγμα, είδαν το φως δημοσιότητας, κάποια δημοσιεύματα τελευταία για την τεράστια ακίνητη περιουσία που έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και είναι αναξιοποίητη. Δεν υπάρχει καν ένας κεντρικός σχεδιασμός να λυθούν ζητήματα, δηλαδή, σχολικής στέγης ή απασχόλησης των παιδιών κλπ. Και ειδικά παιδιών με ειδικές ανάγκες, ένα πρόγραμμα πραγματικά να λύσει αυτά τα ζητήματα που θα αξιοποιήσει και ακίνητα του Δήμου ή τέλος πάντων θα αξιοποιηθούν αντίστοιχα ακίνητα του Δήμου για να μπορέσουν να βρεθούν άλλα κατάλληλα για αυτές τις δομές. Και είναι θέμα προτεραιοτήτων. Είναι θέμα για ποιο λόγο διεκδικεί κονδύλια ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ή η Δημοτική Αρχή. Τι περιεχόμενο έχουν οι φάκελοι που ετοιμάζει ο κύριος Ζέρβας για τους υπουργούς και που θα συζητήσει. Έχουν περιεχόμενο τη σχολική στέγη, τα ΚΔΑΠ, τους βρεφονηπιακούς και τους παιδικούς σταθμούς που είναι ελάχιστοι και δεν μπορούν να καλύψουν ούτε στο ελάχιστο τους τις ανάγκες των νέων οικογενειών. Και αναγκάζονται να βάζουν από την τσέπη τους χρήματα για να πηγαίνουν σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Αυτά τα ζητήματα δεν λέμε ότι δεν είναι στην προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής και των άλλων παρατάξεων, ακριβώς γιατί δεν θέλουν και δεν έχουν πρόγραμμα να συγκρουστούν με την κυρίαρχη πολιτική των κυβερνήσεων και της Νέας Δημοκρατίας και των προηγούμενων που μεταφέρουν τις αρμοδιότητες στους Δήμους για αυτά τα ζητήματα αλλά ταυτόχρονα δεν χρηματοδοτούν. Με αυτό μπορεί να συγκρουστεί μόνο η λαϊκή συσπήρωση, μόνο το ΚΚΕ με τους αγωνιστές, με τους υποψήφιους του την επόμενη μέρα και μέσα και έξω από τα Δημοτικά Συμβούλια και να διεκδικήσει πραγματικά ακόμα και ως Δημοτική Αρχή όπως έχουμε αποδείξει στην Πάτρα και σε άλλους Δήμους. Να διεκδικήσει πραγματικά μαζί με το λαό, μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με τους νέους γονείς, κονδύλια για παιδεία, για υγεία, πραγματικά δημόσια δωρεάν και για άλλα ζητήματα που απασχολούν φυσικά την καθημερινότητά μας. Και το κυκλοφοριακό, γιατί βεβαίως να πούμε ότι πάλι από την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, στο ενδιάμεσο φύτρωσε ξαφνικά ένα πάρκινγκ ποδηλάτων στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ήδη έχουν αρχίσει οι καταστροφές, έτσι, χωρίς να έχει αρχίσει κανονικά τη λειτουργία του, οι καταστροφές έχουν ήδη ξεκινήσει και βεβαίως φαντάζομαι ότι η αστική κινητικότητα, αυτή η βιώσιμη αστική κινητικότητα είναι στα σχέδια και της λαϊκής συσπήρωσης. Ναι. Επίσης χρειάζεται και σε συνεργασία με το κεντρικό κράτος, σε διεκδίκηση απέναντι στο κεντρικό κράτος φυσικά,
χρειάζεται διεκδίκηση, γιατί χωρίς ένα κεντρικό πάντως σχέδιο, το οποίο χρειάζεται και ριζικότερες αλλαγές, για να πούμε την αλήθεια, εδώ στην εξουσία και στην οικονομία, γιατί όταν μιλάμε για συγκοινωνίες, μιλάμε για μεγάλα έργα, μιλάμε για μετρό, ΟΑΣ, τηλεφορία κλπ. Δεν υπάρχει περίπτωση να λυθεί το ζήτημα φτηνή, ασφαλής και σύγχρονη μεταφορά για τους εργαζόμενους και μέσα στην πόλη και εκτός της πόλης. Γιατί και αυτό το είδαμε με τραγικό τρόπο με το έγκλημα στα Τέμπη στο σιδηρόδρομο. Τι συμβαίνει δηλαδή όταν μπαίνουν οι ιδιώτες, μεγάλες εταιρείες, μεγάλες επιχειρήσεις στο κομμάτι είτε της κατασκευής, που βλέπουμε τώρα για παράδειγμα την τραγελαφικότητα αυτή με, το μετρό, με την κατασκευή του μετρό Θεσσαλονίκης να κρατάει 17 χρόνια. Με παρατάσεις συνεχώς και με μπούκωμα στους εργολάβους από νέες χρηματοδοτήσεις, αλλά και στην συνέχεια στην λειτουργία του, φαίνεται ότι για να βγάλει ο ιδιώτης που θα συντηρεί και θα λειτουργεί το μετρό τα κέρδη που προσδοκά, θα είναι και ακριβή η μεταφορά και ακριβό το εισιτήριο. Αντίστοιχα συμβαίνει και με τον ΟΑΣΤ, είτε φυσικά λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, είτε είναι στο κράτος ή παλιότερα, είτε τέλος πάντων στα ΚΤΕΛ που έχουν περάσει κάποιες γραμμές σε ιδιώτες, ακριβώς γιατί λειτουργεί με κριτήρια κόστους ωφέλους, και η συντήρηση των οχημάτων και οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων χειροτερεύουν, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την κατάσταση με τα λεωφορεία, για παράδειγμα, στην Θεσσαλονίκη και να μην μπορούν να τη διορθώσουν τόσες και τόσες κυβερνήσεις, ούτε φυσικά οι παρεμβάσεις, πυροτεχνήματα που δεν έδωσαν και καμιά λύση του κυρίου Ζέρβα με τα σαπάκια από την Λειψία, που απλά για να έρθουν κάποια λεωφορεία να πούμε ότι κάτι έκανε ο Δήμος και συνέβαλε, υποτίθεται, αλλά με λεωφορεία τα οποία δεν κάναν για την πόλη, να το πω έτσι. Ειδικά τώρα μιλάμε για αυτές τις μέρες με αυτές τις συνθήκες καύσωνα, χωρίς air condition κλπ. Με αυτή την έννοια, το συγκοινωνιακό συνολικά και το ζήτημα του και τα ζητήματα δηλαδή των χώρων στάθμευσης κλπ. Που και εκεί είναι άλλο ένα χαράτσι που βλέπει ο Δήμος μαζί με την εταιρεία που συνεργάζεται για το iThesis, που βλέπει καθαρά κερδοσκοπικά απέναντι στους πολίτες, στους εργαζόμενους, στους αυτοαπασχολούμενους που εργάζονται ή δουλεύουν ή μένουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με πανάκριβο δηλαδή εισιτήριο. Απέναντι σε όλα αυτά πρέπει να υπάρξει μια πολιτική η οποία πραγματικά θα έχει ως στόχο δημόσιες και δωρεάν μεταφορές, μένουν φυσικά με μια άλλη εξουσία, όμως σε μια άλλη οικονομία και να είναι ενιαίο φορέα. Από εκεί και πέρα εδώ όμως μπορούμε να διεκδικήσουμε σαν και κεντρικά απέναντι στην κυβέρνηση κλπ. Να παρθούν μέτρα και για τον ΟΑΣΤ και για το μετρό, δηλαδή προσλήψεις προσωπικού, οδηγούς, λεωφορεία, πραγματικά σύγχρονα λεωφορεία τα οποία μπορούν να... και ταυτόχρονα να τελειώσει η κατασκευή του μετρό και να μιλάμε για ένα πολύ πιο, με πολύ φθηνότερο εισιτήριο από αυτό που προετοιμάζουν, για να μπορεί να μετακινούνται οι εργαζόμενοι και συνολικά ο λαός και η νεολαία πολύ φθηνά και, και με ασφάλεια. Και με ασφάλεια βεβαίως. Και να υπάρχουν και οι διασυνδέσεις και να φτάσει και το μετρό και στο αεροδρόμιο, να υπάρχουν και οι διασυνδέσεις με τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη και βεβαίως. Και να υπάρχουν και τα δρομολόγια εκείνα του ΟΑΣ τα οποία θα βοηθάνε. Θα είναι απόλυτα συντονισμένα με το μετρό για να υπάρχει. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται ένα κεντρικό σχεδιασμό και δεν γίνεται με αποσπάσματα. Γιατί αυτό που είπατε, ας πούμε, στην αρχή για, για τις θέσεις των ποδηλάτων, ας πούμε, τις θέσεις στάθμευσης τέλος πάντων και οι ποδηλατόδρομοι γενικά δείχνουν την αποσπασματικότητα με την οποία αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή το ζήτημα του συγκοινωνιακού και του κυκλοφοριακού. Δεν γίνεται με ποδηλατόδρομους οι οποίοι ξεφυτρώνουν χωρίς να συνδέονται μεταξύ τους και βγαίνουν πάνω σε έναν αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας, έστω μέσα στην πόλη τέλος πάντων, με λεωφορεία κλπ. Και ατυχήματα θα έχουμε και ασφάλεια δεν υπάρχει και δεν λύνεται κανένα πρόβλημα.